Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την πρόσκληση και για την εισαγωγή. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση, πρόληψη θρομβοεμβολής στην Κολπική Μαρμαριγή. Μια δύσκολη αποστολή και, όπως όλες οι δύσκολες αποστολές, απαιτούν κάποια εργαλεία. Τι είναι λοιπόν το ChatsVASC? Είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε για να διαχειριστούμε τον κίνδυνο και ίσως να τον αντιμετωπίσουμε. Ξεκινάω με μερικές αλήθειες, θα έλεγα. Πόσο καλά προβλέπει το σκορ αυτό το θρομβοεμβολικό κίνδυνο? Η λέξη που συνοδεύει είναι modest, μέτρια. Επειδή μας παρακολουθούν και διαζώσεις, αλλά και από το σπίτι τους, από το διαδίκτυο, αρκετοί νεότεροι, θα ήθελα λιγάκι να σταθούμε εδώ για να ξέρουμε τι σημαίνει προβλεπτική ικανότητα. Η στατιστική το έχει πει πολύ καλά. Είναι η πιθανότητα κάποιος τυχαίος ασθενής που υπέστη κάτι να έχει υψηλότερο σκορ από κάποιον που δεν το έχει. Η γραμμή λοιπόν αυτή, η μεσαία, είναι το 0,5, που μπορεί να είναι ένα τυχαίο γεγονός. Η γαλάζια γραμμή που πλησιάζει στο 1 σημαίνει ότι δουλεύει καλά το μοντέλο μας. Ξέρετε ποιο είναι το C-index, γιατί έτσι λέγεται στο chat και στο ChatsVASC? 0,6, λίγο παραπάνω δηλαδή από το τυχαίο. Μετά μπήκε στη ζωή μας το ChatsVASC. Γιατί μπήκε το ChatsVASC? Γιατί ήταν πιο ευαίσθητο στο να ξεχωρίσει τους ασθενείς που ήταν πολύ χαμηλού κινδύνου. Ήρθε μια αντιστοίχηση που αντιστοίχησε κάθε μονάδα του ChatsVASC score με το stroke rate αναχρόνο που μπορεί να πάθουν αυτοί οι ασθενείς. Ήρθε μια συμφωνία ειδικών, η οποία τι είπε? Ότι αν ο κίνδυνος του stroke είναι πάνω από 1% το χρόνο, καλό είναι οι ασθενείς μας να καλύπτονται με αντιπηκτική αγωγή. Οι τυχεοποιημένες μελέτες δεν μας είπαν πολλά πράγματα. Ελάχιστοι από αυτούς τους ασθενείς που μιλάμε συμπεριελήφθησαν σε αυτές. Λογικό. Θέλαμε πιο άρρωστους ασθενείς, θέλαμε ασθενείς με πιο μεγάλο σκορ για να πετύχουμε τα γεγονότα που θέλαμε και να τελειώσουν πιο γρήγορα οι μελέτες. Άρα, από πού ήταν οι πληροφορίες μας? Από μελέτες παρατήρησης. Ήρθε μια μεγάλη μελέτη στο Circulation, η οποία πήρε cohorts, όπως λέμε, πολλές καταγραφές δηλαδή, και έδειξε ότι υπάρχει μια ευρεία διακύμανση στο stroke rate, ακόμα και στο ίδιο ChatsVASC score. Λογικό, γιατί τα cohorts άλλα ήταν σε νοσοκομεία, άλλα ήταν στην κοινωνία, η μεθοδολογία διέφερε πολλές φορές και η εθνότητα, αλλά αυτό έφερε μια αβεβαιότητα, τάραξε τα νερά και οδήγησε σε μια αβεβαιότητα στον ουδό χορήγηση των αντιπηκτικών. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι πάνω από όλα αυτά υπήρχε το δόγμα ότι δεν μας ενδιαφέρει μόνο να προστατευτούμε από τον ισχυμικό κίνδυνο, αλλά πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας και τον αιμορραγικό. Μια ζυγαριά δηλαδή, η οποία θα έδινε αυτό που λέμε net clinical benefit. Πέρα από αυτό, μάθαμε ότι το ChatsVASC score δεν είναι κάτι στατικό. Έχει μια δυναμική δηλαδή. Το 2018 στο JACC βλέπουμε ότι το να αλλάζει το ChatsVASC score ενός ασθενή μας από την αρχή που τον ανακαλύπτουμε μέχρι στο επόμενο follow-up, το Δέλτα δηλαδή, αυτή η διαφοροποίηση, είναι πολύ καλύτερο να προβλέψει τα ισχυμικά του επεισόδια. Ακόμα και στους ασθενείς που ήταν πάρα πολύ χαμηλού κινδύνου, υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει μια καινούρια συνοσηρότητα η οποία θα ανεβάσει το ChatsVASC score κατά 12%, σε περισσοστό 12% μέσα σε ένα χρόνο. Και μάλιστα λένε ότι μπορεί πολύ γρήγορα να εμφανιστεί αυτή η καινούρια συνοσηρότητα που να μας δώσει πόντους παραπάνω, ακόμα και στους 4 μήνες. Έτσι λοιπόν, με αυτές τις αλήθειες, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μερικούς προβληματισμούς. Αν αυτή η γυναίκα που είναι 55 ετών δεν έχει κανένα σύμπτωμα καρδιακής ανεπάρκειας, αλλά έχει παροξυσμική μαρμαριγή, έχει ένα κόλπο 48, έχει μια κοιλία 59 και το κλάσμα της είναι στο 50, έτσι μας το έδωσε ο Πατριανάκος, τι έχει? ChatsVASC 1, λόγω του φύλου της. Ανοίγω μια παρένθεση για να πω ότι το φύλο, το γυναικείο φύλο, δεν είναι απαραίτητα risk factor, αλλά είναι ένας modifier, ειδικά
στα πιο ψηλά τσάτσβας σκορ. Και μάλιστα πυκνώνουν συνεχώς οι φωνές που λένε ας το καταργήσουμε, γιατί χωρίς το σκου στο τέλος, το τσάτσβα, δηλαδή χωρίς το σεξ κατέγορη, πάει θαυμάσια επίσης το να προβλέψει τους ασθενείς στο όλο το εύρος του τσάτσβας. Για τη συγκεκριμένη γυναίκα τα guidelines δεν πρόκειται να μας βοηθήσουν, γιατί επαναλαμβάνω ότι είναι ασυμπτωματική και έχει κλάσμα 50%. Κοιτάξτε όμως, τα guidelines μιλάνε για moderate to severe LV function. Είδατε όμως τις εικόνες ότι είναι μια γυναίκα με μειωμένο κλάσμα που είναι γεμάτη ίνωση στη μαγνητική της τομογραφία. Να περιμένω μήπως αποκτήσει καινούριο παράγοντα στους επόμενους μήνες ή μήπως να σκεφτούμε ότι δεν είναι όλοι οι παράγοντες κινδύνου οι ίδιοι, δεν έχουν την ίδια βάρυγητα. Και να ανατρέξουμε εδώ και να δούμε ότι ακόμα και στις νεαρές ηλικίες η καρδιακή ανεπάρκεια που πιθανά έρχεται σε αυτή τη γυναίκα είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας. Ή αυτόν εδώ τον ασθενή, τον 61χρονο, που έχουν γίνει δύο προσπάθειες κατάλυσης, μια εδώ και μια στο κέντρο μας στην Κρήτη και μια στην Αθήνα, αλλά είναι σε μόνιμη κολπική μαρμαριγή και ο αριστερός του κόλπος είναι 47 και δεν έχει κανένα άλλο παράγοντα, έχει τσάτζ βάσκ 0. Και είναι σε μόνιμη κολπική μαρμαριγή. Και δεν βλέπουμε πουθενά στο τσάτζ βάσκ να γίνεται λόγος για το αν η μαρμαριγή είναι μόνιμη ή παροξυσμική. Όταν ακόμα και οι τυχιοποιημένες μελέτες έδειξαν ότι η μη παροξυσμική κολπική μαρμαριγή έχει μεγαλύτερο αριθμό ischemic stroke σε σχέση με παροξυσμική. Και έρχονται και οι μεταναλύσεις και βλέπετε ότι όλα είναι από τα αριστερά του ένα, τόσο στη θνητότητα όσο και στους ισχυμικούς κινδύνους. Μήπως να περιμένουμε και σε αυτόν, μπας και αποκτήσει κανένα παράγοντα κινδύνου για να τον βάλουμε σε αντιπηκτική αγωγή. Ή να επιστρέψουμε λίγο και στην παθοφυσιολογία, που ναι μεν η παθοφυσιολογία θα μας το απλό είναι αυτό ότι έχουμε μια κολπική μαρμαργή που μειώνει τις ροές, αλλά μήπως είμαστε σε αυτή την κατηγορία που έχουμε μια γενικότερη διαταραχή στο αγγειακό δίκτυο, που έχουμε διαστολική δυσλειτουργία, που έχουμε αυτό που λέμε κολπική μυοπάθεια με διάταση, με ίνωση, με την επακόλουθη ενδοθυλιακή δυσλειτουργία, η οποία ενδοθυλιακή δυσλειτουργία με όλα αυτά τα πεπτίδια εδώ πέρα που βλέπετε οδηγεί στη δημιουργία θρόμβων. Και αν σκεφτούμε ότι έκανε δύο αμπλέσιον αυτός ο ασθενής και δεν είχαμε αποτέλεσμα, μήπως ο κόλπος του είναι αυτός και επειδή έχει σκορ 0 να τον αφήσουμε. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Είτε αυτό είναι υπέρηχο, είτε είναι biomarkers, είτε είναι advanced imaging. Και βλέπετε εδώ πέρα το SE index. Συγχωρείτε. Είπαμε ότι με το τσάτς βάσκ σε χαμηλού κινδύνου ασθενείς, οι οποίοι χαμηλού κινδύνου σε αυτή τη μελέτη έφτασαν και το 20% να κάνουν ισχυμικό επεισόδιο, όταν προσθέσουμε απλούς δείχτες, ηλικία, BMP, κάθαρση κρεατινίνης, διαστάσεις του αριστερού κόλπου, πόσο καλά ανταποκρίνεται και πόσο καλύτερη προβλεπτική ικανότητα έχουμε. Διάφορα σκορ έχουν κυκλοφορήσει, δεν θα σταθώ. Βλέπετε εδώ πέρα κλινικά χαρακτηριστικά και υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά που μάλλον προδιαθέτουν σε αυτό που λέμε κολπική μυοπάθεια και όσα περισσότερα συλλέγουμε στοιχεία τέτοια, τόσο καλύτερα μπορούμε να προβλέψουμε ποιοι από τους ασθενείς μας είναι αυξημένου κινδύνου, παρόλο που δεν έχουν τους γνωστούς παράγοντες. Βέβαια, όλα αυτά τα λέμε εκ του ασφαλούς. Γιατί, ποια είναι η εποχή μας, είναι η εποχή των NOACs και βλέπετε εδώ πέρα φέτος, στο European, μια τεράστια μελέτη στη Σκανδιναβία με ανθρώπους που είχαν ένα παράγοντα μόνο κινδύνου, ανεξάρτητα από το φύλο τους, και βλέπετε ότι τα NOACs έναντι της μη θεραπείας ή των VKA πέτυχαν αυτό που θέλαμε, net clinical benefit. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, τι σημαίνει αυτή η μελέτη πρακτικά, ότι από τα 8 εκατομμύρια Ευρωπαίους, το 1 εκατομμύριο θα είναι low risk. Αν αυτούς από αυτούς πιστεύουμε ότι 7.000 περίπου θα κάνουν εγκεφαλικό. Αν χορηγήσουμε αντιπηκτικά σε αυτούς τους low risk ασθενείς, θα γλιτώσουμε 1.700 εγκεφαλικά. Αν θέλετε, ένας άλλος λόγος είναι ότι επίσης υπάρχουν μελέτες που μιλάνε ότι μειώνεται η άνοια σε αυτούς του χαμηλού κινδύνου που παίρνουν αντιπηκτική αγωγή. Άρα λοιπόν, ποια είναι η αλήθεια πίσω από το Charles Vascor, είναι ότι θυσιάσαμε την ακρίβεια
για να κάνουμε τη ζωή μας πιο απλή και πιο πρακτική στην καθημερινή μας πράξη. Ο κίνδυνος, παρόλα αυτά, δεν είναι ομοιογενής, όπως καταλαβαίνετε, άρα χρειαζόμαστε μια διαφορετική προσέγγιση του πράγματος. Υποθέτω ότι πολλές φορές που προβληματιζόμαστε πάνω από τέτοιους ασθενείς, μας καθοδηγεί το ένστικτο παρά η γνώση, κύριε Πρόεδρε. Και αν θέλετε να δούμε λίγο μια ματιά στο μέλλον, φανταστείτε, λέω ένα σενάριο, καλά να είμαστε, αν δουλέψουν οι αντιέντεκα που προβάλλονται αυτή τη στιγμή στη βιομηχανία και δοκιμάζονται στις μεγάλες μελέτες και δείξουν ένα ελάχιστο ποσοστό ή καθόλου αιμορραγικών συμβάντων, μπορείτε να φανταστείτε για αυτούς τους χαμηλούς κινδύνου ασθενείς τι θα λένε οι κατευθυντήριες οδηγίες μετά από μερικά χρόνια. Σας ευχαριστώ. Τώρα είναι στο τέλος, μάλλον, η συζήτηση, ναι. Ο κύριος Αβραμίδης να μας δώσει τον αντίλογο.